τους θαλάσσιους δρόμους από βορρά προς νότο και από ανατολή σε δύση, βρίσκεται σε πρώτη γραμμή μετακινήσεων, ειρηνικών και πολεμικών, με κύματα προσφύγων. Πολύπαθος τόπος στη μακραίωνη ιστορία της δέχτηκε και δέχεται κατατρεγμένους που βίαιες ή αβίωτες συνθήκες τους αναγκάζουν να φύγουν από τις πατρίδες τους. Και οι κάτοικοί της όμως ήρθαν πολλές φορές στην ανάγκη να εγκαταλείψουν το νησί τους υπό την απειλή του θανάτου από απάνθρωπους κατακτητές. Η μοίρα της σκληρής προσφυγιάς σημάδεψε την αποτυχημένη επανάσταση του 1822, όταν 23.000 περίπου από τις 117.000 του νησιού, αυτοί μόνο κατάφεραν να ξεφύγουν από τη σφαγή και την αιχμαλωσία, φυγάδες κατατρεγμένοι σε διάφορες περιοχές που κατά κανόνα η ζωή τους περιγράφεται μαρτυρική. Αντίστροφα, όλοι είμαστε μάρτυρες των όσων διαδραματίστηκαν και διαδραματίζονται στο νησί μας με τους πρόσφυγες που καταφτάνουν στην εποχή μας. Ο Δημήτρης Φρεζούλης, το τελευταίο από τα πολλά ωραία βιβλία του, ως συνέχεια του προηγουμένου «Η ζωή στην κατοχή», που έτυχε θερμής ανταπόκρισης με δύο ήδη συνεχόμενες εκδόσεις, διαπραγματεύεται τους σιώτες πρόσφυγες εξαιτίας της γερμανικής κατοχής 1941-45. Αλλά ο κύριος Φρεζούλης συνεχίζει να γράφει και πιστεύω ότι τα γραπτά του είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι ο κύριος Φρεζούλης είναι ο πιο σημαντικός χρονικογράφος της σύγχρονης ιστορίας της Χίου και έχει δημιουργήσει ένα ογκώδες αρχείο που για τον ιστορικό της κοινωνικής μικροϊστορίας του νησιού είναι θησαυρός. Αυτά τα λέω προκειμένου να τον ενθαρρύνω να συνεχίσει να γράφει, να συνεχίσει να καταγράφει τις καθημερινές, τα απλά και τα καθημερινά της Χίου. Όχι απλά τα απολαμβάνουμε, τα χρειαζόμαστε. Σήμερα όμως είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε όχι τον Φρεζούλη ως σύγχρονο χρονικογράφο, αλλά ως λαϊκό ιστορικό. Ως συλλέκτη και αναμεταδότη των μνημών των καθημερινών ανθρώπων της Χίου. Και εδώ ο Φρεζούλης καλύπτει μια μεγάλη ανάγκη. Να μάθουμε την ιστορία της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε. Και να τη μάθουμε όχι λειψή, αλλά γεμάτη. Ελπίζω να μην το θεωρητικοποιήσω πολύ, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αν και το παρελθόν μας απασχολεί σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, αυτή η ενασχόληση είναι γεμάτη κενά. Και θυμάμαι ότι πριν από ένα ακριβώς χρόνο, εδώ στον ίδιο χώρο παρουσιάσαμε το προηγούμενο βιβλίο του Δημήτρη, «Χίος, η ζωή στην κατοχή». Το βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε έρχεται σαν συμπλήρωμα της προηγούμενης δουλειάς, του προηγούμενου έργου του Δημήτρη Φρεζούλη, αλλά έχει ωστόσο και την αυτόνομη δική του παρουσία. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η κατάσταση του φυγής των χιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής του νησιού 1941-1944 είναι μια ιδιαίτερη διάσταση για τον ελληνικό χώρο. Η Χίος ήταν από τα μέρη που είχε τους περισσότερους πρόσφυγες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 15 με 18.000 άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και παιδιά έφυγαν για τα παράλια της Τουρκίας και στη συνέχεια για τη Μέση Ανατολή και Αλή. Έφευγε και ο κόσμος ο πολλής και οι οικογένειες φεύγανε πολλές. Και τις περισσότερες φορές αυτό το ταξίδι ήταν περιπετειώδες προς τη Μέση Ανατολή. Εγώ έχασα τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και δύο αδέλφια. Φύγανε μετά από μένα, ενώ ο αδελφός μου είχε προηγηθεί. Όταν έφυγα κι εγώ, λέει ο πατέρας μου, τι να κάνω τώρα κι εγώ. Πήρε τα παιδιά του και τη μάνα μου να φύγουνε, αλλά βούλιαξε το καΐκι που τους μετέφερε και πνίγηκαν όλοι. Έρχονται σε επαφή με τον Δημήτρη Ρέτο, Λουρέντζο, που είχε και εκείνος μια έντονη δραστηριότητα στις φυγαδεύσεις. Παίρνουν τη βάρκα του και τη σέρνουν μέχρι το εκκλησάκι του Άγιου Γιώργη στο ύψωμα του Καρφά. Επειδή όμως φοβήθηκαν μη τυχόν και ανακαλυφθεί, την έθαψαν μέσα στην άμμο. Όμως την έβγαζαν τη νύχτα, τη μετέφεραν στην παραλία
έκαναν τις μεταφορές απέναντι και στη συνέχεια την έχωναν ξανά στην άμμο με όλους τους κινδύνους που συνεπάγονταν κάτι τέτοιο. Τη βάρκα τη σηκώσανε τέσσερις άνθρωποι, τη σηκώνανε τέσσερις άνθρωποι για να την κρύψουν και για να την ξαναρίξουν στη θάλασσα. Να πεπίστεσαι και δεν θα αρχίσει. Όλα σου θα έρθει για καραυγή. Για τη σημερινή παρουσία σας, που είναι ιδιαίτερα συγκινητική και τιμητική για μένα και βασίζεται σε μια αγαπητική σχέση που ξεκίνησε δημοσιογραφικά 40 ολόκληρα χρόνια πριν και είναι μια ηθική ικανοποίηση για μένα. Η θερμή υποδοχή του βιβλίου «Η ζωή στην κατοχή» και μάλιστα με δύο εκδόσεις με όθησαν να επανέλθω σε εκείνη τη δίσεκτη περίοδο, καθώς όπως φάνηκε το ενδιαφέρον για τα γεγονότα της συγκεκριμένης εποχής ήταν ιδιαίτερο και ήταν πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω, θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι θερμά, να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στη σημερινή εκδήλωση, τα παιδιά τα οποία μας συνόδευσαν μουσικά, το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος και βέβαια όλους εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συνεχίζουμε.